Κύριε Βασίλη, καλώς ήρθατε στο Πάμε Αλλιώς. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλό μήνα να σε ευχηθούμε. Επίσης, καλό μήνα. Θα κάνουμε μια συμφωνία, δεν θα πούμε ψέματα στην κουβέντα που θα κάνουμε. Είναι πρωτοπριλιά, γι' αυτό. Πρέπει να πούμε ψέματα. Επειδή είναι πρωτοπριλιά. Επειδή είναι πρωτοπριλιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Προσπαθήσουμε να μην πάμε να ξεκινήσουμε. Η σκέψη να ξεκινήσουμε με τις δικαιοδοσίες σας, το χαρτοφυλάκιό σας. Και ακούμε πάρα πολλά. Γίνεται πάρα πολύ κουβέντα. Νομίζω ότι εύλογα πρέπει να βάλουμε κάποια ερωτήματα. Μιλάει η Νέα Δημοκρατία για άλωση του κράτους από το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάω από εκεί. Τι να σας πω. Τι να σας πω, από πού να το ξεκινήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η καθεστωτική αντίληψη για το κράτος, η οποία ήταν έτσι από τα κύρια συστατικά από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, συντηρήθηκε, διατηρήθηκε πάρα πολλά χρόνια. Το ελληνικό κράτος προχώρησε μέσα από αντιφάσεις, αντιθέσεις, αλλά με μερικά παρέμειναν διαχρονικά μερικά χαρακτηριστικά, τα οποία λέγονται πελατειακό, προσφετολογικό, δυσκίνητο, γραφειοκρατικό. Δεν λέω κάτι νέο, το έχει βιώσει ο κάθε Έλληνας πολίτης για πολλά χρόνια όλο αυτό. Αυτό λοιπόν το μη φιλικό κράτος και το μη υποβοηθητικό κράτος προφανώς και πρέπει να ανατραπεί. Προφανώς και πρέπει να αλλάξει και έχουμε ξεκινήσει από την ώρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου αυτό να προχωρήσει όσο και αν είναι δύσκολο. Και πραγματικά είμαστε σε ευχάριστη θέση υλοποιώντας το σχέδιο. Έχουμε κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος είναι αποτυπωμένος με μεταρρυθμίσεις, με χρονοδιαγράμματα προκειμένου το 2020, δηλαδή με τη λήξη του 19, να έχουμε παραδώσει ένα δημόσιο σαν αυτό που αρμόζει στη σύγχρονη εποχή, αλλά απαιτούν και ανάγκες της χώρας. Και βεβαίως οι Έλληνες πολίτες το δικαιούνται. Ωστόσο, κυρία Βασίλη, ένα λεπτό θα σας διακόψω, γιατί βεβαίως. Λέτε μάλλον ότι μιλάτε για μια αποκομματικοποίηση του κράτους. Ωστόσο, εγώ βλέπω και χθεσινά και σημερινά πρωτοσέλιδα, χθες τα νέα, σήμερα το Βήμα, που λένε ότι ίσα ίσα δημιουργείται ένα νέο κομματικό κράτος. Κοιτάξτε, όταν τα πρωτοσέλιδα τα περισσότερα θα ταυτιστούν και με την πραγματικότητα, θα αντιστοιχίσουν με την πραγματικότητα, θα είναι μια άλλη μέρα για τη χώρα. Προς το παρόν, αν εξαρτήσω από τα πρωτοσέλιδα, βεβαίως έχετε δίκιο να το ρωτάτε όλο αυτό. Να θυμίσω το εξής. Το 2014, το Δεκέμβριο, εν όψη των υπερχομένων εκλογών, που βεβαίως τότε φαινόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στην κυβέρνηση, σε μία νύχτα το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αυτό που έχω σήμερα την τιμή να υπηρετώ, ήταν αντίστοιχος υπουργός τότε, ο κ. Μητσοτάκης, σε μία νύχτα τοποθέτησε προϊσταμένους όλο το δημόσιο. Χωρίς κρίσεις, χωρίς καμία διαδικασία. Το παρακάμπτω, αλλά το θυμίζω γιατί έχει μια έννοια να θυμούνται αυτοί οι οποίοι σήμερα κρίνουν ή προτείνουν ότι η αξιοπιστία του κάθε πολιτικού κρίνεται με τα έργα. Και αυτό ήταν ένα έργο. Στη συνέχεια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην κυβέρνηση, προφανώς και δεν ασχολήθηκε με το ποιος και γιατί είναι στην κάθε θέση. Ξέρετε ότι όταν υπάρχει διαδικασία ανάθεσης προϊσταμένου, δεν είναι προϊόν κρίσης αλλά είναι ανάθεση, τότε μπορεί κάποιος άλλος με μια άλλη ανάθεση να το αλλάξει. Νομίμως. Okay. Αυτό λοιπόν ως κεντρική επιλογή επιλέχθηκε να μην ασχοληθούμε με τους εργαζόμενους, διότι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα των πολιτικών τους πεπιθήσεων και αν είχαν φιλική ή όχι σχέση εκείνο τον καιρό με την κυβέρνηση, προφανώς κρίνονται ως εργαζόμενοι και είναι ελεύθεροι να έχουν τις απόψεις τους. Σήμερα λοιπόν, αφού νομοθετήσαμε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία κρίσεων αξιοκρατικών, αντικειμενικών, διαφανών σε όλο το δημόσιο. Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι πρώτοι 22-23, αν θυμάμαι καλά, γενικοί διευθυντές και συνεχίζουν οι υπόλοιποι, 69 είναι τον αριθμό στο δημόσιο, και μέχρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεων. Κύριε Αυτό Γερβάση. Μετά από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και βεβαίως για αυτές τις κρίσεις, προφανώς, ξέρετε, επειδή αυτές είναι επί του πραγματικού, δεν ακούμε κριτική.
Ακούμε κριτική για επερχόμενες κρίσεις που θα γίνουν. Αυτές που έχουν ήδη γίνει, δεν ακούσαμε κριτική. Διαβάζω... Για το λόγο προφανώς ότι έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν. Σας δίνω αριθμούς, κυρία Γεροβασίλη, και μου λέτε τη γνώμη σας. Διαβάζω στην εφημερίδα Παραπολιτικά. 32% αύξηση στους μετακλητούς υπαλλήλους. Ισχύει? Όχι. Όχι. 50% αύξηση στους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων. 50% αύξηση. 50%. Ποια είναι η αύξηση? Θα σας πω ότι έχουμε μερικά νεοσύστατα υπουργεία που δεν υπήρχαν και που ήταν ανάγκη στη χώρα να δημιουργηθούν. Δεν πήραν γενικό γραμματέα και αναπληρωτές υπουργοί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έγινε το ψηφιακής πολιτικής, έγινε το μεταναστευτικής πολιτικής, καινούργια υπουργεία τα οποία προφανώς και θα στελεχωνόταν. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα της χώρας. Μάλιστα. Α, δίνω άλλο νούμερο. Από εκεί και πέρα. Δηλώνω νούμερο. Τα δύο τρίτα των... Θέλω να πω κάτι για τους μετακλητούς υπαλλήλους. Ξέρετε ότι μέχρι το 2015 δεν υπάρχουν στοιχεία το ποιοι ήταν μετακλητοί, πόσοι ήταν μετακλητοί σε κάθε Υπουργείο. Γιατί άραγε? Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Και για τους συμβασιούχους στη χώρα δεν υπάρχουν στοιχεία. Από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά όλα τα στοιχεία είναι διαφανή. Και ξέρετε, υπάρχουν και πολλά tricks για να κρύψεις ανθρώπους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν όλα, σας το υπόσχομαι. Αλλά πια αυτό δεν είναι, είναι παρελθόν για τη χώρα. Κρατάω ένα νούμερο ακόμα. Δημοσίευμα εφημερίδων. Τα 2/3 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μισθοδοτούνται από το κράτος. Να ξεκαθαρίσουμε άλλη μία φορά το εξής απλό και αυτονόητο. Όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, είτε έρχονται με συμβάσεις, είτε έρχονται με, για μόνιμες θέσεις εργασίας, είναι μέσα από ανοιχτές προκηρύξεις και διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ. Ούτε μία θέση στο ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να προκύψει χωρίς αυτή τη διαδικασία, ούτε έχει προκύψει. Mm-hmm. Πάμε τώρα στους συνεργάτες, υπουργών, βουλευτών. Πολιτικές θέσεις δηλαδή. Πολιτικές θέσεις. Προφανώς. Και δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να μην το δεχτεί αυτό. Όταν σε ένα υπουργείο ασκείς μία πολιτική με τους συνεργάτες σου, προφανώς οι συνεργάτες που επιλέγει ο υπουργός ή ο οι βουλευτές. Οι οποίοι δεν είναι για πάντα, είναι για την περίοδο. Οι οποίοι είναι για την περίοδο που το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο είναι στη συγκεκριμένη θέση. Δεν είναι θέσεις μόνιμες, προφανώς. Και δεν πρόκειται για διορισμούς. Πρόκειται για παροδικές σχέσεις εργασίας και μάλιστα με πολύ δύσκολες συνθήκες. Με πολύ μειωμένες τις αμοιβές, εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με κάτι υπέρογκα ποσά τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και με τους ελάχιστους δυνατούς συνεργάτες. Αυτοί οι συνεργάτες λοιπόν προφανώς θα έχουν παράλληλες πολιτικές απόψεις ή θα ταυτίζονται ή θα είναι παράλληλες και βεβαίως θα έχουν προσόντα για να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και βεβαίως εκείνο που είναι απαραίτητο είναι η σχέση εμπιστοσύνης. Κατά συνέπεια, δεν θα ήταν δυνατόν να πάρουμε από το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, διότι από τη μία πλευρά φωτογραφίζουν πρόσωπα της κρατικής μηχανής, συνεργάτες βουλευτών κτλ. Με προσπάθεια πάλι δολοφονίας χαρακτήρων, που ξέρετε αυτό δεν βοηθάει στη δημοκρατία, δηλητηριάζει το κλίμα. Και από την άλλη μας εμφανίζει, από όπου και αν προέρχεται. Και από την άλλη εμφανίζονται στα ίδια πρωτοσέλιδα για τα οποία συζητάμε, εμφανίζονται τα εξαιρετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα φοβερά βιογραφικά, τα οποία θα έρθουν στην κρατική μηχανή. Δηλαδή, παλεύουν πότε θα φύγει αυτή η κυβέρνηση για να αποκαταστήσουν τους δικούς τους. Κοιτάξτε, αυτό το παραμύθι έχει ένα τέλος. Πρέπει να έχει ένα τέλος. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία, όλα αυτά που ακούμε, άλωση του κράτους, εκφράσεις, ας πούμε, οι οποίες προφανώς κάποιοι τις είχαν πολύ βαθιά μέσα τους και τις έχουν πολύ εύκολες και δεν τις εκφράσουν. Αλλά αυτό απέχει από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι όλα πια και για πρώτη φορά στο ελληνικό δημόσιο συμβαίνουν διαφανώς. Με αναβαθμισμένα όλα τα συστήματα, διάβγεια κτλ. Όπου κανένας μπορεί να δει καθημερινά και μπορεί να συλλέξει στοιχεία του τι έχει συμβεί στο ελληνικό δημόσιο από το 2015 και μετά από όταν αναλάβαμε. Στο απογραφή μπορεί να το δει κάποιος. Περίπου 100.000 μείωση των δημοσίων υπαλλήλων από το 2014 μέχρι σήμερα. Σε αυτό θέλω να πάμε, κυρία Υπουργέ.
Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν στη θέση σας στην προηγούμενη κυβέρνηση, ναι, μίλησε με νούμερα, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα να το σχολιάσετε. Είπε ότι έχετε διορίσει 21.000 μονίμους στο δημόσιο και 15.000 συμβασιούχους. Ούτε με την αριθμητική τα πάμε καλά, από ό,τι βλέπω στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Ποια είναι τα νούμερα, τα κανονικά νούμερα ποια είναι λοιπόν? Τι εννοεί έχουμε διορίσει, για πότε, για πόσα χρόνια μιλάει? Στη θητεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στη θητεία λοιπόν της κυβέρνησης, ξέρετε ότι εντός της συμφωνίας την οποία εφαρμόζουμε και με τους δανειστές, υπάρχουν κανόνες που λένε κανόνες προσλήψεων αποχωρήσεων. Παραλάβαμε ένα υποστελεχωμένο δημόσιο, έχω να πω, για τα πολλά χρόνια. Τα χρόνια των δύο πρώτων μνημονίων δεν έμπαιναν άνθρωποι στο δημόσιο, ως μια οριζόντια αντιμετώπιση δημοσιονομικών προβλημάτων, με αποτέλεσμα ένα γυρασμένο δημόσιο και ένα υποστελεχωμένο δημόσιο σε κρίσιμους τομείς, σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, στην υγεία, στην παιδεία κλπ. Από τότε μέχρι σήμερα εφαρμόζουμε ακριβώς στα πλαίσια της συμφωνίας των κανόνων προσλήψεων αποχωρήσεων, που για το έτος το οποίο διανύουμε ήταν ένα προς... ένας έρχεται. Όχι, ήταν ένα προς 5, ένα προς 4, ένα προς 3. Όμως, παρόλο που αυτός ο λόγος μεταβάλλεται εξαιτίας του ότι οι αποχωρήσεις από το δημόσιο έχουν μειωθεί σημαντικά, σας θυμίζω ότι μαζικές αποχωρήσεις για κάποια χρόνια, με την αύξηση των ορίων ηλικίας, με την ανασφάλεια του τι θα συνέβαινε στο μέλλον, όσοι μπορούσαν να φύγουν με σύνταξη έφυγαν, είχαμε μαζικές αποχωρήσεις αρχικά, αλλά σήμερα δεν έχουμε. Επομένως, ο απόλυτος αριθμός δημιουργείται περίπου σταθερός, δηλαδή γύρω στις 2.500 το χρόνο. Αυτός είναι ο αριθμός. Τα νούμερα είναι αναρτημένα όλα διαφανώς, όπως σας είπα, στο σύστημα απογραφή. Τα τρία χρόνια. Συν κάποια που ερχόταν από προηγούμενα. Ένα νούμερο, το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά νομίζω ήταν γύρω στις 8.000-9.000, που έρχεται από τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, από την ώρα που εγκρίνεται μία πρόσληψη και βγαίνει ένας διαγωνισμός μέχρι την ώρα τοποθέτηση στη θέση του εργαζομένου, πολύ συχνά περνάει και πάνω από ένας χρόνος αναλόγως τις διαδικασίες και τη θέση. Και έτσι, επίσης, στο σύστημα των σχέσεις των συμβασιούχων, οι συμβασιούχοι επίσης και σε συμφωνία με τους δανειστές, η οποία τηρείται, δεν ξεπερνάει το μέσο όρο, δηλαδή το 17 και το 18, δεν θα ξεπεράσει και το μέσο όρο του 16, που σημαίνει γύρω στις 47.000 συμβασιούχοι σε όλο το δημόσιο τομέα, από τον κρατικό προϋπολογισμό εννοώ, δεν εννοώ από ΕΣΠΑ και τα λοιπά, τα οποία είναι άλλες σχέσεις. Και ο αριθμός αυτός διατηρείται σταθερός. Υπάρχει μια διακύμανση πάντα εποχική. Έχετε πάρει το OK από τους θεσμούς? Σας είπα ότι είναι σε απόλυτη συμφωνία. Αυτό. Και γι' αυτό δεν ακούτε ποτέ κανένα πρόβλημα, παρόλο που το θέμα της δημόσιας διοίκησης είναι ψηλά στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης. Για όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει ακουστεί κάτι σε πρόβλημα, ούτε καν, ας πούμε, δεν έμπαινε στο δημόσιο λόγο. Σήμερα, λοιπόν, έχοντας εξαντλήσει η αντιπολίτευση όλα τα περιθώρια να φοβήσει, να τρομοκρατήσει, να δημιουργήσει αυτές τις ψευδείς εικόνες για την ελληνική κυβέρνηση και για τη δράση της και το έργο της και τη λειτουργία της, σήμερα φτάσαμε, λοιπόν, να ασχολούνται με το δημόσιο. Καλό είναι, βεβαίως, και βοηθάει στο δημόσιο λόγο και βοηθάει να ενημερωθούν και οι συμπολίτες μας για το έργο το οποίο επιτελούμε σε αυτή την κυβέρνηση, για αυτόν τον πυλώνα της διακυβέρνησης χώρας που είναι το ελληνικό δημόσιο. Το αντιλαμβανόμαστε, ξέρετε, ως κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αν είχατε δηλαδή να επιλέξετε ανάμεσα στο δημόσιο χαρακτήρα του κοινωνικού κράτους και τον ιδιωτικό τομέα, τι θα διαλέγατε? Το κοινωνικό κράτος οφείλει να έχει το δημόσιο χαρακτήρα του. Υπάρχουν λειτουργίες του κράτους που πρέπει να παρέχονται από το κράτος προς τους πολίτες, γι' αυτό και φορολογούνται οι πολίτες. Και υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος έχει τις δικές του, τα δικά του κομμάτια. Σήμερα είναι απαραίτητο και το δημόσιο να σταθεί υγιώς και αξιοπρεπώς και ο ιδιωτικός τομέας να σταθεί αξιοπρεπώς. Ως ένας υγιής ιδιωτικός τομέας. Με τον ιδιωτικό τομέα δεν πάει? Όχι. Όχι. Χωρίς τη συνέργεια όλων δεν υπάρχει ανάπτυξη, διότι αν έχεις το κράτος, αυτό το οποίο λέμε, το γραφειοκρατία, δυσκολίες σε αδειοδοτήσεις κτλ. Από το να ζητήσεις ένα πιστοποιητικό μέχρι να αδειοδοτηθείς, όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες τις αντιμετωπίζουμε ώστε γρήγορα να μην υπάρχουν, με πολλαπλά έργα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να δουλέψει το ιδιωτικό τομέα. Κυρία Κεροβασίλη, πριν πάμε και τα δύο, συνδέει. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χρειάζεται κράτος, χρειάζεται δημόσιο τομέα. Ένα όμως δημόσιο τομέα σαν αυτό που σας περιέγραψα. Για να συμβάλλει και
στην λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Πριν πάμε λοιπόν στα άλλα μας θέματα, μία τελευταία ερώτηση για να το καταλάβω. Αν οι δανειστές λένε OK για τις προσλήψεις τις οποίες έχετε ανακοινώσει ή έχετε δρομολογήσει, αν οι προσλήψεις αυτές είναι νόμιμες στη λογική του ότι εμπίπτουν στο νόμο των αποχωρήσεων προσλήψεων, τότε γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Okay. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι μπαίνουμε σε θέματα λίγο έτσι πέρα από τη σε μια ψυχολογική σφαίρα πολύ διαφορετικά. Κοιτάξτε, η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια. Η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια από αυτή την κυβέρνηση, όπως υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο του 2015. Προσπαθώντας να έχουμε κρατήσει όρθια την κοινωνία και να αποφύγουμε την ανθρωπιστική κρίση που σας θυμίζω είχε ήδη ξεκινήσει να επέρχεται επί των προηγουμένων μνημονίων. Μόνο από τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, μόνο αυτό το μέτρο σκεφτείτε να μην είχε υλοποιηθεί, αντιλαμβάστε τι θα γινόταν σήμερα με τους τόσους ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες. Okay. Μόνο αυτό. Κυρία Γεροβασίλη. Αντιμετωπίζουμε την ανεργία και τη μειώνουμε σιγά σιγά, χωρίς φυσικά αυτό να είναι εύκολο και χωρίς να είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από αυτό τα αποτελέσματα σήμερα. Ωστόσο, έχουμε μία μείωση, έχουμε μία εικόνα βελτίωσης της μεγάλης εικόνας. Αυτό λοιπόν και βεβαίως και όλες οι φωνές που έρχονται από το εξωτερικό στηρίζουν αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης και τους το αναγνωρίζουν. Εκτός από την αντιπολίτευση εντός της χώρας. Αυτό είναι ένα θέμα, διότι μια υγιής σοβαρή αντιπολίτευση βλέπει θετικά, κρίνει τα αρνητικά, καταθέτει προτάσεις και μπαίνει σε διάλογο. Αλλά, εντάξει, και εσείς έχετε υπάρχει, και εσείς κάποτε υπήρξατε αντιπολίτευση και δεν νομίζετε ότι ήταν. Έτσι πρέπει να τα θυμίζουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή είναι επίσης μια λάθος εξίσωση. Νομίζω δεν την αποδέχουμε. Ναι, είναι λάθος εξίσωση. Η αριστερά έχει το δικό της λόγο. Η αριστερά ποτέ δεν έκανε λαϊκισμό. Ποτέ. Είχαμε κάποιες φωνές οι οποίες σήμερα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Okay, μένουμε σε αυτό. Αλλά η αριστερά έχει μια διαδρομή στην ελληνική, νεοελληνική ιστορία, η οποία αποδεικνύει ότι μόνο θετικά προσπαθούσε να συμβάλλει. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε σήμερα από τη θέση της διακυβέρνησης. Αντίθετα, ξέρετε, βλέπουμε διαρκώς ότι κάποιοι δεν αντέχουν πια να μην είναι στην εξουσία και δεν αντέχουν για ιδιωτελείς λόγους, είμαι πεισμένη εγώ γι' αυτό. Ιδιωτελείς όχι μόνο έτσι, από την ιδιοκτησιακή σχέση με την εξουσία, αλλά και για άλλους λόγους, συγκάλυψης διαφόρων κλπ. Τα οποία δεν τα ανέχονται πια. Να το τρέξουμε λίγο, κύριε Κυριαβασίλη. Χαρακτηρίσατε εμβληματική μεταρρύθμιση την επιλογή των γραμματέων των Υπουργείων με δημόσια ανοιχτή και προκήρυξη που εξελίσσεται ήδη. Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις σε αυτό και μάλιστα υπάρχουν και πολλές αντιρρήσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, σας είπα ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει εξελιχθεί. Δηλαδή κρίνεται με αλφα ιώτα, όχι εσείς, πριν καν ξεκινήσει η πρώτη κρίση. Από την κατάθεση της αίτησης, υποβολής αίτησης, από την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων. Εκεί είμαστε ακόμη και ένα ειδικό συμβούλιο επιλογής το οποίο έχει συσταθεί και το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους του ΑΣΕΠ, του Συνήγορου του Πολίτη, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και χωρίς πολιτική συμμετοχή και σήμερα γίνεται η επεξεργασία των αντικειμενικών κριτηρίων, δηλαδή τα χαρτιά τα οποία κατέθεσαν οι υποψήφοι κρίνονται αυτή τη στιγμή από το ΑΣΕΠ, κατατάσσονται με βάση τα μόρια τους. Στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς, οι 10 για κάθε θέση, τουλάχιστον 10 από κάθε θέση, θα μπουν στη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης. Και όλα αυτά με μία μέθοδο αντικειμενική, την οποία έχει δρομολογήσει συνέντευξη. Το ΑΣΕΠ. Η προφορική συνέντευξη, με τι έχει να κάνει, να το πω με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι καταθέτω εγώ τα χαρτιά μου, με επιλέγετε ότι είμαι ένας από τους 10 που κάνω για γραμματέας. Και μάλιστα για γραμματέας στο Υπουργείο Δανείζομαι Περιβάλλοντος. Έρχεται το νομοσχέδιο που αφορά τα ζωάκια, τα δέσποτα ζώα. Εγώ ως γραμματέας διαφωνώ. Η πολιτική του Υπουργού και της κυβέρνησης λέει το ανάποδο από μένα. Τι θα κάνω εγώ? Ο διοικητικός γραμματέας είναι διοικητικός γραμματέας, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο και είναι και για να εφαρμόζει τις πολιτικές, τις οποίες έχει επιλέξει η κυβέρνηση με εξουσιοδότηση από τον ελληνικό λαό δια της ψήφου. Επομένως, είναι ζήτημα δημοκρατίας το ποιος κάνει την πολιτική και ποιος την εφαρμόζει. Τα στελέχη της διοίκησης δεν αποφασίζουν
δεν αποφασίζουν πολιτικές, υλοποιούν πολιτικές ανεξαρτήτως στο βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας. Άρα οι σημερινοί γενικοί γραμματείς τι αυτό γίνονται? Αυτό είναι εκ των πραγμάτων. Οι σημερινοί γενικοί γραμματείς, κάποιοι έχουν ξαναυποβάλει, έχουν υποβάλει αιτήσεις, κάποιοι όχι και θα κριθούν. Για όλες τις θέσεις, οι οποίες είναι, θα κριθούν 69 θέσεις. Η διαδικασία, σας είπα, βρίσκεται εκεί και θα, έχει όλα τα εχέγγυα της αντικειμενικής διαδικασίας. Τώρα, είναι πρώτη φορά που σε αυτές τις θέσεις της διοίκησης μπαίνουν άνθρωποι με τετραετή θητεία που δεν θα εξαρτάται από το αν μια κυβέρνηση μπήκε ή βγήκε, ακριβώς γιατί δεν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα, θα πρόκειται για ανώτερες θέσεις ιεραρχίες. Ξέρετε, κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, άλλαζε η κυβέρνηση, αυτές οι θέσεις άλλαζαν αμέσως, πολύ συχνά άλλαζαν όταν άλλαζε ο υπουργός. Αυτό δημιουργεί ασυνέχεια στη διοίκηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα έχουμε υποστεί ως χώρα όλα αυτά. Κυρία Γεροβασίλη, πολύ γρήγορα, επειδή ο χρόνος μας είναι πλέον περιορισμένος, δυστυχώς. Λέω και εγώ πολλά, μάλλον. Συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα ακόμη βήμα προς τη σύγκληση του ΣΥΡΙΖΑ με πιο προοδευτικές δυνάμεις όπως το κίνημα αλλαγής? Η συνταγματική αναθεώρηση, όταν ξεκίνησε η συζήτηση, τότε όλα τα κόμματα αναγνώρισαν την ανάγκη της συνταγματικής αναθεώρησης και να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Στη συνέχεια, η επαναχώρηση η Νέα Δημοκρατία, με την γνωστή τακτική να τα παραπέμψουμε όλα για όταν κάποτε και αν και ίσως ο κ. Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός, διότι του ανήκει και του οφείλει ο ελληνικός λαός, κατά μία έννοια, να του συμβεί αυτό. Αλλά θα μας συμβεί και εμάς και εμείς προσπαθούμε να το αποτρέψουμε. Επομένως, επαναχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι, κοιτάξτε, συνταγματική αναθεώρηση χωρίς πρόσημο, δηλαδή αν είναι σε προοδευτική ή συντηρητική κατεύθυνση, προφανώς και δεν υφίσταται. Mm-hmm. Επομένως, σήμερα είναι ζητούμενο των καιρών η προοδευτική αναθεώρηση του συντάγματος. Και είναι καλοδεχούμενη και η πρώτη. Προφανώς, λοιπόν, αφήνετε τον κύριο Καμένο και πάτε στην κυρία Γεννηματά. Έτσι περνάει στο δικό μου μυαλό. Τίποτε. Μιλάτε για προοδευτικό, μιλάτε για αναθεώρηση προφανώς. Προοδευτική και όλα αυτά προφανώς. Τα πράγματα. Προφανώς, λοιπόν, κάπως έτσι το μεταφράζω. Το προοδευτικό, ξέρετε, δεν κρίνεται από το πώς πώς έχουμε περιχαρακώσει, ας πούμε, τους πολιτικούς σχηματισμούς ή τι τίτλο βάζει ο καθένας στον εαυτό του ή το αποδίδει ο άλλος. Κρίνεται από τα έργα. Επομένως, έχει μια σημασία όταν έρχεται μια αλλαγή και είναι σε προοδευτική κατεύθυνση, ποιος την υποστηρίζει και ποιος όχι. Ναι, αλλά από εκεί κρίνεται. Για την ταυτότητα φύλου, για παράδειγμα, δεν τον ψήφισε ο κύριος Καμένος. Είναι γνωστές οι ιδεολογικές διαφορές. Γι' αυτό υπάρχει ελληνικό κοινοβούλιο με την ελεύθερη έκφραση των βουλευτών για να στηρίξουν ή όχι νομοθετικές προτάσεις. Κυρία Γεροβασίλη, στη δημοκρατία έτσι γίνεται. Κλείνουμε την κουβέντα μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Παράκληση για μια πολύ πολύ μικρή πάσα για την ψηφιακή υπογραφή που έρχεται την εβδομάδα που μας έρχεται. Δύο κουβέντες. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι ένα εμβληματικό ψηφιακό έργο ψηφιακής πολιτικής και το οποίο θα παρουσιάσουμε αύριο με τον Νίκο Παπάτον, Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, είναι το σύστημα διακίνησης, ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο. Παράλληλα, εννοείται ότι απαιτούνται οι ψηφιακές υπογραφές για να γίνει αυτό. Ήδη έχουμε προχωρήσει πολύ, δηλαδή από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από την πύλη που διατηρείται εκεί, έχουν εκδοθεί πάνω από 55.000 ψηφιακές υπογραφές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και προχωρούμε. Εμβληματικό έργο. Φιλοδοξούμε στο τέλος του έτους να μην υπάρχει χαρτί. Έχουμε καταργήσει, να έχουμε. Είναι ίσως τραγικό να πω καταργήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει μειώσει δραματικά το χαρτί στο ελληνικό δημόσιο μέσω αυτού του ψηφιακού συστήματος. Το οποίο θα ανακοινώσουμε αύριο με τον κύριο Παπά. Κύριε Γεροβασίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα. Καλές γιορτές και σε εσάς. Να είσαστε καλά. Δεν είπαμε ψέματα όμως. Ξεχάσαμε. Ας το κρίνουν οι τηλεθεατές. Ξεχάσαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα.